γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρή. Μάκη, καλησπέρα. Σας πέρα, γυρίζω το τροπάρι της Κασιανής. Το τροπάρι της Κασιανής σήμερα. Και ας την παρουσιάσουμε από την αρχή την καλεσμένη μας, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Θεάνο Φωτίου. Καλησπέρα σας. Έχει μια άλλη ιδιότητα, είμαστε συμπατριώτες. Είσαστε συμπατριώτες από την Κεφαλονιά. Ετοιμάζονται για τη μάχη στη Βουλή αύριο, όλοι μάχοι. Ναι, ναι, είναι για την εξεταστή, για την υγεία. Όλες οι δύο και τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και όλοι και όλα τα άλλα μαζί που μετέχουν στη Βουλή. Θα δώσουν αυτή τη μάχη, θα πάει γύρω πόσα χρόνια πίσω. Ναι. Αλλά ζητούν και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό να συζητηθούν και τα δύο χρόνια τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γιατί σε σχέση με το αντικείμενο τη Εξεταστική Επιτροπή. Για την υγεία που είναι. Οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζονται για μια εφόλη στη ΣΥΡΙΖΑ αντιπαράθεση και για την οικονομία λόγω και τη απόφαση του Eurogroup. Το Eurogroup και εν ώψη ήταν μεσοπρόθεσμο και όλη τη κατάσταση που υπάρχει. Επομένως, πάντως σήμερα είναι ηρεμία, θα λέει κανείς, εκτός από τα γένεια που είχαμε του νέου άξονα στην Πάτρα. Και μάλιστα το ένα κομμάτι ονομάστηκε αδέρας του Πανδρέου, ο κύριος Σπρίτζη. Η σύραγγα που εγκαινιάστηκε ήταν η διπλή σύραγγα της Παναγοπούλας. Παναγοπούλας, ναι. Και επίσης υπάρχει μια αντίδραση των 13 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που σχολιάζουν με την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής ότι τα αντίμετρα δεν θα αντισταθμίσουν τις απώλειες για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και δεν αποτρέπουν τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα. Επίσης, ότι οι συζητήσεις δεν πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά σε κλειστές διαπραγματεύσεις, κυριαρχία του ανταπόλου. Αν κυριαρχήσουν οι συζητήσεις σε κλειστές διαπραγματεύσεις, τότε η κυριαρχία του αντιπάλου είναι δεδομένη, λένε. Και επίσης, πολιτικοποιούμε, λέει, την αντιπαράθεση, εξηγούμε τις βαρές συνέπειες που θα έχουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που απαιτούν οι δανειστές για την κοινωνία. Στην τελική ευθεία, ο μόνος που μπορεί, ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει για την ίδια τη ζωή είναι ο ελληνικός λαός. Σε κάθε περίπτωση είναι ο τελικός κριτής. Και επισημαίνουν και κάτι ακόμη, ότι η δική τους θέση στην Κεντρική Επιτροπή είναι απολύτως διακριτή, έτσι το λένε, από την τελική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό το απολύτως διακριτή χρήζει, νομίζω, κάποιες ερμηνείες. Επίσης, υπάρχει μια σημαντική κραυγή αγωνίας από 40 επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Τονίζω σε κάθε καταλήγω, δεν ζητούμε πίσω τη ζωή μας. Ζητούμε, οι Έλληνες δεν είναι πλέον απογοητευμένοι, είναι απελπισμένοι. Ζητούμε την άμεση απόσυρση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, ζητούμε τον ακατάσχετο επιχειρησιακό λογαριασμό για να μην σταγκαλιστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ζητούμε πλαφόν κέρδους στη μεταπόληση των κόκκινων δανείων από το ΑΦΑΝΣ. Ζητούμε να πάψει να λειτουργεί ένα κράτος που να τιμωρεί την ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και κάθε Έλληνα με υπερτροφικούς φόρους, πρόστιμα, κυρώσεις, κατά σχέση. Καταλήγουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ζητούμε πίσω τη ζωή μας. Νομίζω ότι είναι μια κραυγή αγωνίας. Όχι, εντυπωσιακή, διότι ειλικρινά δεν μας συνηθίζουν από τη Βόρεια Ελλάδα, επειδή περιορίζονται στα τοπικά μέσα. Αλλά το είχαν ανεβάσει σήμερα στο διαδίκτυο και ήταν μια φωνή που πραγματικά προβληματίζει και ανησυχεί. Κύριε Φωτίου, μετά την ιστορία του Eurogroup, μετά την συμφωνία της Μάλτας που είναι στους γενικούς άξονες, εάν ξεκινάγατε, αν τα ξέρατε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, θα ξεκινάγατε αυτή τη μάχη να πάρετε την εξουσία? Στην πραγματικότητα, κύριε Κουρέ, όπως ξέρετε, ο λαός μας επέλεξε. Σωστά. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί παρακολουθήσατε όλη την πορεία. Αν ήταν η αριστερά να κάθεται ήρεμα και ήσυχα και να περιμένει την ώρα όπου θα πέσουν όλα ως όρημα φρούτα. Όχι, είναι δίκιο. Βεβαίως. Αλλά όπως ξέρετε καλά, ο λαός επιλέγει πάντα την αριστερά στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Και μόνο τότε, συνήθως, εμείς θα αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι να τον βγάλουμε από την κρίση. 16 μήνες μείνανε.
16 μήνες και τελειώνει η Επιτροπή, το μνημόνιο. Λοιπόν, κύριε Κουρί. Από πού το βγάζετε αυτό όμως ότι τελειώνει η Επιτροπή? Τον Αύγουστο του 2018. Ναι. Τελειώνει η συμφωνία του Αυγούστου του 2015. Όπως ξέρετε. Αυτό είναι 16 μήνες, ναι, κύριε Κουρί. Με αυτά που αποφασίστηκαν στη Μάρτα, θα συνεχιστούν τα σκληρά μέτρα, πλεονάσματα, υποχρεώσει, αν δεν πιάσει 3,5%, τι μετά θα πάρει. Και ακούστε, έχουμε υποπή συντάξεων, αφορολόγητο. Θα σας πω ειλικρινά ότι η συμφωνία της Μάλτας ήταν η επιβολή στα πλαίσια ενός συντριπτικού σχετισμού εναντίον της χώρας. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μάλιστα, θίγει τα στρώματα εκείνα, το ένα κομμάτι της συμφωνίας, τα μέτρα δηλαδή του 19 και του 20, το 1 το 19, τα 100 του ΑΕΠ και το 1 το 20, θίγει τα στρώματα εκείνα με τα οποία εμείς έχουμε προνομιακές σχέσεις, με την έννοια ότι και θέλουμε και θέλαμε να τα εκπροσωπούμε, τους συνταξιούχους και τους πιο αδύνατους κοινωνία. Όμως, με αυτή την έννοια, αν θέλετε, βέβαια είναι πολιτικά επιζήμια για το ΣΥΡΙΖΑ. Και για τη χώρα. Για τη χώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που σε όλα τα μέτρα, τα αρνητικά, το 1% το 19, αντιπαρατίθεται 1% θετικά μέτρα. Ναι. Τι θα πει αυτό ακριβώς, για να το καταλάβει ο κόσμος, για το 19. Για το 19. Η χώρα θα έχει βγει τότε από το μνημόνιο. Θα έχει βγει τον Αύγουστο του 2018. Και συγχρόνως μέσα στο 2018. Για αυξημένα πλεονάσματα δηλαδή. Όχι, όχι. Τα αυξημένα πλεονάσματα, βεβαίως, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό πάντα το διαπραγματευόμαστε. Όμως, αυτό που θέλω να πω συνέχεια είναι ότι εφόσον το 3,5% επιτευχθεί το 19, που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί, διότι όπως ξέρετε, κύριε Κουρί, το 16, που ήταν η υποχρέωσή μας για 0,5%, γιατί στην πραγματικότητα για 1 δις ευρώ η υποχρέωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, βγάλαμε σχεδόν 6 δις. Αλλά με μάτωσε ο κόσμος. Έχετε, όχι. Σαφώς ο κόσμος υποφέρει, αλλά γιατί βγάλαμε 6 δις. Ενώ οι υπολογισμοί ήταν για να πιαστεί αυτό το μισό, το 1 δις. 6 φορές πάνω έσοδα. Γιατί? Ναι, αλλά μία στιγμή δεν, γιατί? Έσοδα, δεν έχετε πληρώσει. Μισό λεπτό, αλλά μισό λεπτό. Άσχετα, όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι έσοδα του 16. Αλλά αυτό άσχετο, μισό λεπτό. Άλλαξε τη ζωή του πολίτη κάτω. Λιγότερο, για το αφορολόγητο πάει παρακάτω. Θα τα πούμε ένα-ένα. 900 εκατομμύρια ήταν το χρέος των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων της χώρας όταν παραλάβαμε πριν 2 χρόνια. Και σήμερα έχουν 40 εκατομμύρια επιπλέον τα νοσοκομεία της χώρας. Για το θέμα αν πληρώσαμε, δεν πληρώσαμε και τι ξεχρεώσαμε. Όμως είμαστε οι μόνοι που τη διαφθορά και τη διαπλοκή την έχουμε χτυπήσει. Είμαστε αυτοί που δεν βάλαμε τα στικάκια μέσα στα συρτάρια και τα ξεχάσαμε. Αντίθετα, έχουμε έσοδα από αυτό το σημείο. Έχουμε έσοδα από τη φοροδιαφυγή. Έχουμε έσοδα από το ΦΠΑ. Διότι το ΦΠΑ σήμερα με το πλαστικό χρήμα αποδίδεται κατευθείαν στο κράτος. Πολύ μεγάλα έσοδα. Ο δεν ήταν δηλαδή. Από τι έφτασαν στα 100 δις. Από 73 που ήταν όταν λάβατε, έχουν φτάσει στα 100 δις. Τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Δεν είναι δεν έχει, μόνο. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει η επιχείρηση. Ναι. Προφανώς. Το δημόσιο έχει κάνει στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτό δεν ισχύει, αυτό που λέτε. Αυτό δεν ισχύει. Μέχρι το τέλος του 2016 το δημόσιο πλήρωσε. Εξού και κινήθηκε η οικονομία. Γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να εξηγήσετε την ίσπραξη. Καταλάβατε, αλλιώς δεν εξηγείτε. Ίσα ίσα τα μάζεψε εν όψη και της ανησυχίας από ταμεία, αλλά είναι πάνω από 5,5 με 6 δις χρωστάει το δημόσιο στην αγορά. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτό που έπεσε στην αγορά ήταν πρώτα-πρώτα τα ΕΣΠΑ. 98% απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Δηλαδή, δεν βάλαμε στην τσέπη μας τα ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει αυτό. Γιατί οι άλλοι είχαν χαμηλή απορροφητικότητα.
κύριε Κουρί. Μπράβο σας, γιατί, όχι να τα πούμε όμως αυτά. Να μην λέμε μόνο τα μαύρα και μαυρίζουμε τον κόσμο. Να εξηγήσουμε ότι... Σε τι βοήθησαν, δηλαδή, τι άλλαξαν, σε ποιους τομείς άλλαξαν κάτι. Εδόθηκαν θέσεις εργασίας. Και βέβαια δόθηκαν θέσεις εργασίας, γιατί όπως ξέρετε, σε αυτό το τρίμηνο έχουμε κλείσει με παραπάνω θέσεις εργασίας για πρώτη φορά. 36.000 δεν είναι πολλές, αλλά το ισοζύγιο είναι θετικό. Με δουλειά μια μέρα τη βδομάδα. Να σας πω, όχι, να πω και κάτι σε αυτό πρέπει να ακούσει ο κόσμος. Περισσότερο παραλάβαμε την... η σχέση πλήρους και μερικής απασχόλησης, αυτό που λέτε, το παραλάβαμε στο 59%. 59% δηλαδή, 60% η μερική απασχόληση και 40%. Αυτό το τρίμηνο είμαστε σε 50-50%. Ξέρετε από πού το παρέλαβε η δεξιά. Το παρέλαβε και ο Σαμαράς εννοώ. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Το παρέλαβε από το 38%. Και το έφτασε στο 59% τη μερική. Και μάλιστα, επειδή λένε ότι εμείς έχουμε ιδεολογικές αιμονές, εμείς θέλαμε να επιτύχουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τι σημαίνει συλλογική διαπραγμάτευση? Δεν σημαίνει κατοχύρωση του εργαζόμενου να μην τον έχει δύο μεροκάματα τη βδομάδα. Τι σημαίνει κλαδικές διαπραγματεύσεις? Αυτό ήταν η ιδεολογική αιμονή που ματώσαμε μέχρι να το πετύχουμε? Τι σημαίνει ότι για πρώτη φορά σταματάει η ιστορία της αύξησης των απολύσεων? Πράγματα που για το Μητσοτάκη τα θεωρούν... Ήταν 5% και θέλαν 10%. Ναι. Και δεν το πετύχανε. Ναι, αλλά τι σημαίνει? Δώσατε αντάλλαγμα τα αφορολόγητο. Για μισό λεπτό. Αυτά όλα τα οποία συνέβησαν και που πρέπει δηλαδή, ο λαός να το καταλάβει. Είναι μια χαρά. Δηλαδή είναι στα δύο χρόνια. Βγαίνει από αυτά που λέω ότι πάμε μια χαρά. Στα δύο χρόνια έχει βελτιωθεί η ζωή του πολίτη. Κύριε Κουρί, δεν είμαι αυτή που θα πω ότι έχει βελτιωθεί η ζωή του πολίτη στα δύο χρόνια. Όταν υπάρχει μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση τρομακτική αυτή που παραλάβαμε, όταν παραδείγματος χάρη υπάρχει μια παιδική φτώχεια. Εγώ παρέλαβα την παιδική φτώχεια στα νούμερα που λέει UNICEF. Η UNICEF, αν είδατε τι είπε πριν μερικές μέρες, είπε ότι το 45% των παιδιών βρίσκεται σε ακραία υλική στέρηση. Ακραία και όχι υλική στέρηση. Αυτό πότε? Τώρα. Αυτό είναι με τα νούμερα, τα φορολογικά του 2014. Όταν κάνει τη μελέτη, ο επικεφαλής της μελέτης, ο Χρήστος ο Παπαθεοδόρου, αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τις φορολογικές δηλώσεις του 2014. Είναι λοιπόν πριν μπούμε εμείς σε αυτή την ιστορία. Κάναμε πράγματα για την παιδική φτώχεια και κάνουμε. Αυτό είναι μία ερώτηση. Όταν λέμε εμείς ότι σε αυτό το δυσβάστακτο 1% του ΑΕΠ που θα κοπούν οι συντάξεις και όπως σας είπα πριν, αυτό για μας είναι μεγάλη πληγή. Και το λένε και όλοι οι σύντροφοί μου της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν υπήρξε κανένας του και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο οποίος το είπε επίσης. Απ' την άλλη όμως αυτό το 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 1,9 δις σημαίνει, υπάρχει 1,9 δις μέτρα για το κοινωνικό κράτος. Με την προϋπόθεση όμως να πιαστούν τα 3,5 με φορολογία. Πάντα με την προϋπόθεση. Ναι, με την προϋπόθεση να κατέβει το αφορολόγητο. Μισό λεπτό. Αυτό θα γίνει το 20. Αλλά καθίστε και, πάλι. Μα εκεί. Και το 20 θα είναι το επιπλέον. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα, κύριε Κουρί, όλα τα πράγματα μετά το μνημόνιο μπορείς να τα επαναδιαπραγματεύεσαι. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που είσαι σήμερα. Δεν επαναδιαπραγματευτήκαμε τίποτε. Εγώ πιστεύω ότι επαναδιαπραγματευτήκαμε πολλά πράγματα. Είπατε προηγουμένως ότι βρεθήκαμε απομονωμένοι στη Μάλτα. Δεν είπα πουθενά απομονωμένοι. Στη Μάλτα είμαστε μόνοι. Είπα κάτω από... Όχι, στη Μάλτα. Στη Μάλτα. Όλο αυτό το διάστημα, ίσα-ίσα, στη Μάλτα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όλο αυτό το διάστημα βρισκόμαστε ανάμεσα στον άξονα Σόιμπλε Δούνουτου, ο οποίος επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ στην Συμφωνία του Αυγούστου, όπως ξέρετε, του 2015. Πρώτον, και πώς έρχεται και τι λέει ακριβώς αυτός ο άξονας. Ενώ οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι,
νύπτουν τα σχήρα τους ως Πόντιοι Πιλάτοι και βρίσκονται σε μεγάλη αφωνία όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι που καταφέραμε και πέντε πράγματα. Μόνιμα χρόνια. 7 χρόνια αυτό κάνουμε. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι μόνο 7 χρόνια, τα προηγούμενα Θέλω χρόνια. Να σας πω ποιο παιχνίδι παίχτηκε. Όταν εμείς 24 Νοεμβρίου έχουμε κλείσει τη διαπραγμάτευση. Την έχουμε κλείσει. Εγώ προσωπικά τα δικά μου του Υπουργείου μου τις 4 η ώρα το πρωί. Την έχω κλείσει. Και φεύγουν οι θεσμοί, φεύγουν με δύο αμφισβητούμενα. Λέγανε ότι το έλλειμμα του 18, ο ημέν λέγανε το Δουνουτού, ότι είναι 800 εκατομμύρια, οι δε Ευρωπαίοι 300. Και επιστρέψανε, κύριε Κουρή, σε 15-20 μέρες, το Δεκέμβριο δηλαδή, και είπαν ξαφνικά το Δουνουτού ότι όχι κύριε, έχετε έλλειμμα, 4,5 δις θα έχετε. Και θα έχετε τεράστιο έλλειμμα το 18. Αυτό που καταφέραμε αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον το 18 δεν υπάρχει έλλειμμα. Τουλάχιστον το 18. Τα δε μέτρα του 19 και 20 ισοσταθμίζονται με το... Εγώ δεν λέω ότι ισοσταθμίζεται στην τσέπη του καθενός. Στην τσέπη του καθενός λείπει. Δηλαδή από τον έναν παίρνει, αλλά κάπου δίνονται, στο κοινωνικό κράτος δίνονται. Δεν ξέρετε πόσο αίμα θα έχει φύγει για να βγει το 3,5%. Όχι, ναι, γιατί. Ξέρω. Το 3,5%. Ξέρω τα εξής. Ότι θα έχω και μείωση του έμφυα και μείωση της κατώτατης φορολογίας. Μισό λεπτό. Αλλά κύριε Κουρή, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στη χώρα. Όταν εδώ ερχόντουσαν και ζητάγανε και είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα επί 5 χρόνια. Εγώ δεν λέω ότι ήταν παράδεισος Νέα Δημοκρατία. Μα κάτι όμως παραλάβαμε. Παράδεισος όχι μόνο δεν ήταν, ήταν κόλαση. Αλλά και ναι, εντάξει. Ξέραμε τι θα παραλαμβάναμε, ξέραμε και ότι θα βρίσκαμε και άδεια τα ταμεία, όλα τα ξέραμε. Όχι, δεν τα ξέραμε όλα. Τα ξέραμε όλα. Ότι θα άφηναν άδεια τα ταμεία. Ότι θα άφηναν άδεια τα ταμεία, ενώ ισχυριζόντουσαν ότι πιάναν το πρωτογενές πλεόνασμα. Όχι, υπήρχαν προϋπολογισμοί και εχθές μετά. Και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε ποιο επίπεδο η οικονομία γενική. Αυτό δεν έγινε. Αυτό ήταν πολύ μετά και ξέρετε, το πρωτογενές πλεόνασμα σε κάθε χρόνο κλείνει τον Απρίλιο. Εντάξει, μα αυτό γίνει. Λοιπόν, όταν εμείς μπήκαμε λοιπόν τον Ιανουάριο, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, αυτά δεν είχαν βγει. Κάνετε λάθος. Τότε οι σύντροφοί σας γιατί διαμαρτύρονται και λένε ότι θα είναι ακριβά τα μέτρα εισαγωγικά, δηλαδή για τον φτωχό κόσμο. Πρώτα-πρώτα, δεν διαμαρτύρονται οι σύντροφοί μας, επαναδιατυπώνουν με το δικό τους τρόπο πράγματα που διατυπώθηκαν πολλές φορές στην Κεντρική Επιτροπή. Για να χρειαστεί να βγάλουν ανακοίνωση όμως. Τι είναι η Κεντρική Επιτροπή. Μας έχετε παρακολουθήσει πολλά χρόνια, κύριε Κουρή, και ξέρετε ότι η Κεντρική Επιτροπή η δικιά μας δεν είναι... ο πέπλος όπου δεν λέμε πράγματα καθαρά μεταξύ μας. Όχι, μέσα εκεί. Γιατί χρειάζεται να βγάλουν ανακοίνωση. Η μεταξύ... Μα ανακοίνωση, σήμερα βγάλουν ανακοίνωση βγαίνει μέσα από την πρόταση που κατέθεσαν. Διότι... Ναι. Αλλά ένα πράγμα που νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν είναι πρώτον ότι οι συλλογικές μας διαδικασίες είναι οι μόνες οι οποίες γίνονται μπροστά στο λαό. Στο Πασό γίνονταν έτσι. Και στο Πασό γίνονταν έτσι. Δεν ξέρω, και εκεί υπήρχαν μεγάλες αντιρρήσεις, θέλετε να πείτε. Ή κατά τη διαπραγμάτευση τώρα, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος καλούσαν το κόμμα τους και τους λέγανε πώς σας φαίνεται η συμφωνία. Αυτό μου λέτε. Γιατί εγώ, κύριε Κουρή, ξέρω ότι αυτά δεν συνέβαιναν ούτε για αστεία. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω λίγο κλίμα από τους τηλεθεατές μας. Η κυρία Ιωάννα από την Ανάβησο λέει: παίρνω εισόδημα αλληλεγγύης 300 ευρώ. Χρωστάω στη ΔΕΗ 7.000 ευρώ. Η ΔΕΗ μου ζητάει 112 ευρώ το μήνα. Πώς μπορώ να ζήσω με 200 ευρώ ενώ είμαι άνεργη? Αυτά ξέρετε είναι που αφορούν τον κόσμο και τον καίνε. Ενώ ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Φιλαδέλφεια λέει: μας χρωστά ένα ληξιπρόθεσμα πάνω από 2 χρόνια. Μιλάνε για επικουρικά συντάξεων. Ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών θα γίνει. Ξέρετε, τέτοια είναι όλη η πολιτική συζήτηση. Όλοι έχουν, εγώ λέω ότι έχουν απόλυτο δίκιο όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Η κυρία όμως από την που λέει, ξέρει ότι αυτή τη στιγμή παίρνει αυτά τα 200 ευρώ. Πριν δεν έπαιρνε τίποτα.
είχε τα χρέη της και δεν έπαιρνε δεν τίποτα. Ναι. Δεν μπορούμε, να είμαστε σίγουροι. Όχι, μιλάω. Αυτό είναι, μπορεί, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Γι' αυτό λέει. Λέει, παίρνω 200 ευρώ κοινωνικό εισόδημα, αν κατάλαβα καλά τι λέει. Δηλαδή, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόσαμε εμείς για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, 424.000 άνθρωποι, συμπολίτες μας, παίρνουν το ΚΕΑ. Δηλαδή, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί το ΚΕΑ έχει τρεις άξονες. Το ΚΕΑ έχει το εισόδημα. Δηλαδή 200 ευρώ το άτομο, 100 το κάθε μέλος και 50 το κάθε παιδί. Αλλά έχει κιόλας πολλές υπηρεσίες. Δηλαδή, έτσι και μπεις εκεί, έχεις δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έχεις το παιδί σου δωρεάν με βάουτσερ. Δεν υπήρχε. Όχι, βέβαια. Καθόλου πήγαινε και το 100% των φαρμάκων. Ακούστε, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη την εισαγάγαμε εμείς τους ανασφάλιστους, κύριε Κουρή. Και μια και είχατε τον κύριο Βορύδη πιο μπροστά, μπορούσατε να τον ρωτήσετε. Όχι, τι εννοούσατε, τι εννοούσε, ότι πέρα από το 5 ευρώ που έπρεπε να πληρώνει ο καθένας, που εντάξει να πούμε ότι δεν ήταν σημαντικό, όταν έφευγες από το νοσοκομείο, σου χρέωνε το νοσοκομείο, το κρατικό, τα λεφτά που δεν πλήρωνες. Λοιπόν, δεν είμαστε σε παράλληλα σύμπαντα. Σε αυτή τη χώρα ζούμε και τα έχουμε ζήσει. Και εγώ ισχυρίζομαι ότι ο ελληνικός λαός και τα δίκια του έχει όλα. Και πολύ στριμωγμένος είναι. Και πολύ απογοητευμένος είναι. Και από εμάς. Διότι είχε ελπίσει ότι τα πράγματα θα ερχόντουσαν γρήγορα σε ένα ξέφωτο. Και εμείς αργούμε. Αργούμε γιατί έχουμε πολύ δύσκολη κατάσταση και πολύ δύσκολους τους διαπραγματευτές απέναντι. 20 περικοπές συντάξεων έγιναν στη διάρκεια της κυβέρνησης. 20 περικοπές συντάξεων. Της δικής μας κυβέρνησης, ναι, 20 έγιναν. Ναι, ναι. Για πέστε τις μου, γιατί εγώ δεν τις πήρα καμπάρι. Ναι. Για πέστε τις. Είναι δημοσίευμα εδώ πέρα. Όχι, το δημοσίευμα να το διαβάστε. Ναι. Γιατί εγώ ξέρω την περικοπή που έγινε στο ΕΚΑΣ και βεβαίως. Στις νέες συντάξεις, για παράδειγμα, είναι μείωση ως 30% με τις αιτήσεις που έγιναν από το Μάιο του 2016. Στις αναπηρικές υπάρχει μείωση ως 40%. Όχι, με συγχωρείτε. Στις αναπηρικές ούτε ένα ευρώ παίρνουν τις ίδιες. Έχει 30. Με συγχωρείτε. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά επειδή για τα αναπηρικά. Επειδή για τα αναπηρικά, τουλάχιστον τις αναπηρικές τάξεις, γνωρίζω πολύ καλά, διότι καταβάλλονται από μας και τις ξέρω πολύ καλά και γιατί έχουμε δώσει μάχη με τους δανειστές να μην πειράξουν τα αναπηρικά επιδόματα και τις τάξεις, όχι μόνο δεν κόπηκε τίποτα από τις αναπηρικές τάξεις, αλλά έχω να σας πω ότι δεν υπέστησαν και μειώσεις μες στην κρίση. Λοιπόν, αυτό εμείς το κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού, να μην πειράξουμε τις αναπηρικές συντάξεις. Αλλά οι 20, να με συγχωρείτε. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Λέτε, για το 1.600, ακόμη και για τα μέτρα που λέμε για το 19, αφορά το 1.600 των συντάξεων, δηλαδή των συνταξιούχων, δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, των 1/3 των συντάξεων. Δεν λέω ότι είναι λίγο, αλλά θέλω στις 20 φορές. Κύριε Κουρή, εμείς επενδύουμε σε αυτό που λένε σήμερα με κάθε τρόπο να αναπτυχθεί η χώρα και γι' αυτό το κλείσιμο της συμφωνίας ανοίγει την ποσοτική χαλάρωση, ανοίγει την αβεβαιότητα, τελειώνει την αβεβαιότητα και αρχίζει ένας άλλος δρόμος. Είναι η ρύθμιση του χρέους. Και εμείς, ξέρετε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, όπως είπε και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα των μειώσεων των συντάξεων ή του αφορολόγητου, αν δεν ρυθμιστεί το 18 το χρέος. Μάλιστα. Και το 18, όπως ξέρετε, είναι πριν το 19. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Είναι πριν το 19. Θα συνεχίσουμε σε μερικά λεπτά. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.